Παιδιά, καλημέρα ομορφιές μου, τι μου κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Κυριακούλα σήμερα και έχει ξυπνήσει όλη η οικογένεια. Έχει ξυπνήσει και ο γιος μου. Πού είσαι καλέ? Καλημέρα. Καλημέρα. Τι μου κάνετε σήμερα που λέτε Κυριακούλα? Και σήμερα έχουμε το χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σχολείο μας. Πάρα πολύ ωραία πρόταση φέτος. Ενδιαφέρουσα μπορώ να πω. Δεν θα το κάνουμε εμείς όπου και όπου. Τι μας περάσατε, κανένα σχολείο? Εμείς έχουμε άλλες πλεύσεις σήμερα. Θα πάμε στην δίσκο. Δίσκο πάρτι στην Boom Boom. Πολύ φημισμένη δίσκο εδώ πέρα στην περιοχή μου. Οπότε πρέπει έτσι λίγο να οργανωθούμε. Και τι εννοώ να οργανωθούμε? Όχι πως δεν έχουμε. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλη η τέτοια του IKEA είναι γεμάτη αποκαλυπτικά. Αλλά όσο να είναι, έχουμε και λίγο δίσκο, έχουμε και λίγο χρήστη μας μέσα. Καταλαβαίνεις ότι θέλω έτσι λίγο να το ενισχύσω. Οπότε έχουμε ξυπνήσει, καφέ δεν ήπια, θα πιω, θα πάρω τη μεγάλη μου την κόρη. Δεν έχω και μικρή, μία έχω. Και θα πάμε στα Ρωμάνια. Εν τω μεταξύ, έχω τώρα έρθει από την τράπεζα, πήγα και πήρα κάποια χρήματα τέλος πάντων. Και έχω δει ότι μεταξύ με βλέπεις ότι κυκλοφορώ με τον κοντομάνικο. Είναι 18 Δεκεμβρίου, κυκλοφορώ με κοντομάνικο. Δηλαδή αυτό το φέτος. Το φετινό, τι θα γίνει τώρα, Χριστούγεννα, έχουμε γίνει Αυστραλία πραγματικά. Εν τω μεταξύ, κοίτα λίγο το τζάμι. Κοίτα του, λοιπόν. Κοίτα εδώ η κατάσταση, κοίτα εδώ η υγρασία, κοίτα χνότα. Κοίτα εδώ πέρα ότι οι δρατμοί κάθονται πάνω στην κρύα επιφάνεια και όλο αυτό εδώ πέρα είναι σταγονίτσες. Εγώ τώρα, τι νομίζεις, ότι δεν μαθαίνω φυσική με το γιο μου? Εσύ τα ξέρεις αυτά? Δεν απαντάει. Λοιπόν, πάμε στο Ρωμάνι, έχω σκάσει. Κάπως καλύτερος άνθρωπος έγινα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το μισόωρο άλλαξα. Λοιπόν, πήγαμε στο Ρωμάνι, αλλά ήταν κλειστό. Εγώ προς στιγμή νόμιζα, έρχεται το κεφαλικό. Προς στιγμή νόμιζα ότι επειδή είναι Κυριακή είναι κλειστά, αλλά με ειδοποίησαν ότι δεν είναι κλειστά. Αλλά δεν με ειδοποίησαν ότι τα μαγαζιά ανοίγουν 11 η ώρα. Οπότε και εγώ πέρασα, ήταν μισά κάποια ανοιχτά, μισά κάποια κλειστά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παρόλα αυτά έχω πάρκαρα εδώ πέρα. Οπότε περιμένω τώρα να πάει 11 η ώρα, 11 και κάτι, και θα πάμε στα Χόντους τελικά. Μας τέλειωσε, με τζούφιασε το Ρωμάνια. Δεν θα ξανατρέχω εκεί κάτω. Βρήκα εδώ πέρα κοντά στα Χόντους να. Το καλύτερο πετές. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στα Χόντους. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε από το Χόντος, όπως βλέπετε και η κοτούλα μας ψήνεται, βασικά έτοιμη είναι, μία περιστρόφα θέλει ακόμα και τελείωσε. Λοιπόν, πήραμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια στα Χόντος, Χόντος Σέντερ, ένα ταξίδι ομορφιάς. Λοιπόν, και θα αρχίσω. Πήραμε λοιπόν, εγώ πήρα βασικά κοσμήματα, λοιπόν πήρα κάτι τέλεια σκουλαρίκια που τα είδα, εν τω μεταξύ είχε και εκπτώσεις, τα πήρα 15% έκπτωση, αυτά τα συγκεκριμένα, με 15% έκπτωση, κοίτα εδώ, αχ πλέχτηκαν τώρα, θέλω να τα δεις, κοίτα τι ωραία που είναι. Εντάξει, έχει την ιδιαίτερη λεπτομέρεια εδώ πέρα με την πεταλούδα και εδώ πέρα στο αυτάκι μία έτσι σταγόνα μαύρη και έτσι είναι μακρύ το σκουλαρίκι. Εντάξει, μου άρεσαν πάρα πολύ.
θα τα βάλω με το κορμάκι. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέχασα να σου δείξω στο προηγούμενο βίντεο ότι πήρα και κάποια κορμάκια από το Shein. Τέλος πάντων, πήρα αυτό εδώ πέρα το σφουγγαράκι που με βοηθάει πάρα πολύ για να βάζω το concealer πέρα από τα πινέλα. Και το κοσμηματάκι μου το άλλο, το οποίο είναι κολιεδάκι, το οποίο το λάτρεψα με το που το είδα. Αυτό είναι λίγο, αυτό ήταν λίγο πιο ακριβό από τα σκουλαρίκια. Πάλι και αυτό με έκπτωση. Κοίτα εδώ. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, μετά πήραμε αυτές, πήρα μάσκαρα. Εγώ βασικά για μάσκαρα μπήκα. Ήθελα να πάρω και στην ουρανία μάσκαρα, γιατί τώρα ξέρετε αρχίζει λίγο, ξέρεις, και λίγο τη βλεφαριδίτσα και λίγο το χιλάκι. Λοιπόν, οπότε πήραμε από Maybelline αυτήν εδώ πέρα. Αυτήν εδώ, η οποία προσθέτει όγκο και γενικά αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι είναι πλαστικό. Και έτσι λοιπόν διαχωρίζονται πιο εύκολα οι βλεφαρίδες. Και εγώ, η μάνα, για να έχω πιο έντονο αποτέλεσμα, πήρα αυτή εδώ πέρα τη μάσκαρα από Maybelline. Και οι δύο είναι η Cosmic Black Maybelline, το είπαμε, αυτό. Και της ουρανίας είναι το Last Sense Total Maybelline New York, το ξέρουμε. Λοιπόν, σε black χρώμα και αυτό. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, εσύ αν θέλεις να τα πάρεις, η Μαρίτσα πήρε το μαύρο και η Ουρανίτσα πήρε το rose gold. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με κάτι έριξα. Ουρανία, κάτι σου ρίξα. Έλατε, δεν ξέρω. Από πού έπεσε. Κάπου εδώ έπεσε. Δεν ξέρω ακριβώς θα σου κάνω μια τοποθέτηση προϊόντος, αλλά έπεσε. Λοιπόν, για την κόρη μου πήρα αυτό εδώ πέρα το κραγιονάκι. Είναι εστίασε μάνα μου, έλα εστίασε το. Ήθελε να αλλάξω χέρι μάλλον. Αυτό εδώ πέρα το κραγιονάκι από Maybelline. Το συγκεκριμένο είναι το 12 Rose Gold, το οποίο έχει και γλιτεράκι μέσα. Τώρα στα ανοίγω, ε! Ναι. Λοιπόν, το οποίο είναι γλωσσάκι, αλλά έχει και το στρασάκι μέσα. Ωραία. Θα βάλω κιόλας. Σου βάζω κιόλας. Έλα. Όχι στο χέρι. Πάντα βάλω στη μύτη μου, όχι στα χέρια μου λέει. Το βάλω μάνα μου. Λοιπόν. Μην βάλεις πολύ. Όχι, εντάξει. Κάτσε να στο φέρω λίγο πιο κοντά να δεις τις χιλάρες μου. Τις γλιτεράτες, σιγά μάνα μου θα πέσεις. Κάτσε λίγο να το δεις. Καλά, τώρα είμαι και λίγο χάλια. Άσε τώρα μετά, εγώ θα σιώσω μαλλί. Θα γίνω θεάρα. Θα κάνω ένα glow up. Θεώρο. Αχ, μωρή, δεν θες να γυρίσω την κάμερα. Αλλιώς θα σου λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μια κουκλάρα. Άμα σ' αγαπάει ο γιος σου, παιδί μου, ή ο ταγόρι με τη μάνα. Έχουν άλλη σχέση. Λοιπόν, θα κάνω ένα glow up. Λοιπόν. Ασχολίαστο. Λοιπόν, πήρα αυτό. Το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι από Catrice για τους μαύρους κύκλους. Αυτό, το οποίο είναι το 032 Natural Biscuit. Είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο παχύ κονσίλερ για να φεύγουν οι μαύροι κύκλοι. Το έχω ξαναδοκιμάσει σε άλλη απόχρωση, αλλά το ξέρω και είναι τέλειο. Και για έτσι για φως, επειδή μου τελειώνει ένα της MAC που έχω, πήρα αυτό από Catrice πάλι, το 001 Fairy Ivory. Αυτό ακριβώς. Θα τα βάλω και τα δύο, οπότε θα δεις το μακιγιάζ μου μετά. Λοιπόν, έδειξα τον γλωσσάκι της ουρανίας και πήρα και ένα eyeliner, το οποίο είναι μάρκα δωράκι από Σενβετίν. Είναι το Ultra Black Jet Liner και είναι και αδιαβροχό. Αυτό. Λοιπόν, με βλέπεις έτσι. Θα πάω να φάω την κοτούλα μου και μετά θα γίνω θεά. Γιατί το πάρτι το παιδικό είναι στις 5. Θα γίνει κουκλάρα στο πάρτι. Αγάπη μου εσύ. Λοιπόν, και θα φάμε και μετά θα ετοιμαστώ, οπότε δες με, με βλέπεις, με καμαρώνεις και τα λέμε μετά. Και
ετοιμαστήκαμε λοιπόν για disco party εδώ πέρα και πάμε τώρα στην Boom Boom. Η υπερπαραγωγή μου φαίνεται ντύθηκα για disco, αλλά είναι disco και είναι και Χριστούγεννα. Δηλαδή άμα δεν ντυθείς τώρα υπερπαραγωγή και δισκόμπαλα και γενικά, πότε θα ντυθείς. Λαχάνια, πάλι καλά μας βρήκα να παρκάρω. Λοιπόν, πάμε. Εμείς ήρθαμε, αυτό ήταν το πάρτι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και του χρόνου κάτι διαφορετικό δίσκο, οπότε θα τα πούμε next day. Καλημέρα, καλημέρα. Δύο μέρες αφού ανοίξαμε την κάμερα από το disco party. Έχω εδώ πέρα είμαι στο αυτοκίνητο όπως βλέπεις. Έχω τελειώσει και το καφεδάκι μου. Κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό το πλαστικό το φτυράκι. Λοιπόν, πήγα για καφεδάκι με τις μαμάδες και τώρα θα πάω σπίτι. Γιατί σήμερα ήρθε επιτέλους η μέρα που θα φτιάξουμε μελομακάρονα και θα σου δείξω την κουζινομηχανή Silver Crust από τα Lidl. Πάμε, παιδιά, έχει πάρα πολύ κρύο σήμερα. Είναι νομίζω η πιο κρύα μέρα του χρόνου. Το χρειαζόμασταν νομίζω, έτσι, γιατί την Κυριακή, όπως είχα ξεκινήσει το vlog, έστασα. Δεν πειράζει, πάμε για μπάνιο, να δει ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν πειράζει, το χρειαζόμασταν, παιδιά, αυτό το κρύο, γιατί δεν την μπορώ τη ζέστη αρκετά. Η ζέστη για το καλοκαίρι. Και αν μπορούσε και το καλοκαίρι να μην έχει ζέστη, εγώ γουστάρω. Και αμάν, ποιο βλέπω εδώ, τι είναι αγάπη μου, τι είναι τσιχή μου, ή κουκού του παιδί. Τι είναι αγάπη μου, τι είναι πρισάκι μου, θα φτιάξουμε μελομακάρονα. Τι θέλεις, τι χαδάκια θέλει αυτό το παιδί, τι είναι καρδούλα μου εσύ, τι είναι καρδούλα μου. Τι φάτσα είναι αυτή κάθε φορά που ανοίγω την πόρτα και με υποδέχεσαι. Σου μιλάω λίγο, αχου, τι θες καφέ, τι είναι μωρό μου. Τι είναι μωρό μου, μορφιά μου ζει. Τι είναι κοπέλα μου ζει. Και έχω έρθει που λέτε εδώ πέρα στην κουζίνα μου για να σου δείξω την κουζινομηχανή από Lidl Silver Crest. Λοιπόν, αυτό είναι το χρωματάκι το οποίο διαλέξαμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ παστέλ θα έλεγα. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα να δεις τι γίνεται. Αρχικά εδώ πέρα έχει και ένα άλλο πλαστικό, το οποίο παιδιά αλήθεια έφαγα μία ώρα να το βρω και ουσιαστικά το κουμπώνεις για να μην μπει μέσα το ζυμάρι. Εγώ τώρα θα συνεχίσω τη συνταγή χωρίς να το βρω. Έχω ψάξει όλο το σπίτι, δεν έχω κουράγιο πλέον πραγματικά να το βρω. Το οποίο μπαίνει αυτό και καρφώνει εδώ πέρα. Να αφήνει το εργαλείο να λερωθεί από το ζυμάρι. Έχω να σου πω ότι επειδή είναι πλαστικό και είναι ελαφρύ γενικά σαν εργαλείο, έχει από κάτω βεντούζες. Έχω δει πολλά tutorial, το οποίο όταν μπαίνει ο γάτζος ή γενικά το μίξερ, το εργαλείο του μίξερ, είχα δει ότι γενικά πηγαίνει πάνω κάτω. Δεν ισχύει όμως, η αλήθεια είναι, γιατί υπάρχει βεντούζα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κάδος, ο οποίος είναι αποσπόμενος. Βλέπεις εδώ έχει και... Έζησε αυτό για να κατέβει κάτω. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα τα τρία τα μαρχαίρια, γιατί ως κοζινομηχανή και κόβει λαχανικά και κάνει τα πάντα και σου δίνει τέκη αυτή εδώ πέρα η θήκη για να βάλεις τα μαχαίρια. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι λογικά για κέικ, αυτό δεν ξέρω κι άλλο είναι για κέικ, εδώ πέρα έχει το γάντζο για τις ζύμες, έχει και αυτό εδώ πέρα από πάνω για να κάνεις τα σμούθι. Βασικά και milkshake και παγωτό και γιαούρτι παγωμένο, ξέρεις τώρα. Εδώ πέρα είναι ο διακόπτης και θέλω κάπου εδώ πέρα να σου δείξω αυτό, ότι ανάλογα με αυτό που θα βάλεις, σου έχει εδώ πέρα τις οδηγίες για το διακόπτη. Δηλαδή ο γάντζος πάει 1 με 2, δεν πάει παραπάνω. Ανάλογα, σου τα έχει όλα αναλυτικά.
Πάρα πολύ καλό εργαλείο. Γνώμες διχάζονται σε αυτό εδώ πέρα το εργαλείο, επειδή είναι πλαστικό, επειδή είναι πολύ ελαφρύ. Εγώ έκανα ζυμάρι τις προάλλες και μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα μελομακάρονα. Κάνω πρώτα απ' όλα το σιροπάκι. Έχω βάλει 400 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια μέλι και 400 γραμμάρια ζάχαρη. Όλα 400 δηλαδή. Και έχω κόψει και λεμονάκι. Θα το αφήσω έτσι να βράσει, να μου κρυώσει ουσιαστικά το σιρόπι και μετά να βουτήξω ζεστά τα μελομακάρονα. Καλά, εντάξει. Πήγα να βγάλω τον κάδο και κάτω από τον κάδο είχε αυτό εδώ πέρα το ματζαφλάρι που σας είπα ότι κουμπώνει εδώ πέρα. Έφαγα μία ώρα ρε παιδιά. Έφαγα μία ώρα από τη ζωή μου για να φτιάχνω, για να ψάχνω αυτή τη σκατούλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό μπαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, να το κούμποσα και θα πάρω τώρα τον κάδο μου για να το βάλω πάνω στη ζυγαριά για να βάλω τα υπόλοιπα υλικά. Ειλικρινά σας μιλάω, με έπιασε το στομάχι μου. Καινούριο πράγμα και λέω, δεν γίνεται να έχει πεταχτεί. Εν τω μεταξύ, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που έφτιαξε το ζυμάρι, το έπλυνα, το άφησα στη τραγκιστιέρα και εξαφανίστηκε μετά. Ήθελα να ξέρω ποιο ξύπνησε εδώ μέσα, πραγματικά. Μου το έβαλε κάτω από τον κάδο. Μία ώρα καταλαβαίνει, από τη ζωή μου έφαγα. Μία ώρα και μου είπε στο στομάχι μου. Γιατί γενικά δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα. Και όχι τίποτα άλλο, θα υπάρχει και γκρίνια. Και είναι καινούριο και πάντα τα χάνει και το ένα και τα άλλο. Ποιο ξύπνιο το έβαλε κάτω από τον κάδο, ρε φίλε. Και εγώ αν δεν σας το έδειχνα τώρα και αν δεν το σήκωνα να σας δείξω ότι ο κάδος είναι αποσπόμενος, θα το βρίσκα. Τα υλικά είναι έτοιμα, οπότε πάμε να δούμε. Πάμε να βάλουμε εδώ πέρα την ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, βάλουμε τώρα. Η συνταγή είναι από μπαρμπαρίγου. Αν θέλετε να κάνετε κι εσείς τα μελομακάρονα, είναι όλα έτοιμα. Τελικά είπε να βάλω σύρμα. Έλεγε στη συνταγή, βάλε σύρμα και όχι τελικά γάντζο. Γιατί μπορεί να είναι ζύμη, αλλά δεν ξέρω τώρα. Είπε σύρμα, οπότε έβαλα κι εγώ σύρμα. Λοιπόν, πατάω αυτό το κουμπάκι. Εν τω μεταξύ, το σύρμα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, πάει και μέχρι το 4. Λοιπόν, πατάω αυτό για να κατέβει. Ωραία. Δεν θα το ζωρίσω πολύ. Θα βάλω εδώ την ασφάλεια. Έχει μια ασφάλεια που λέει κλειδωμένο. Θέλει βασικά να το τοποθετείτε πάρα πολύ καλά. Γενικά να είναι όλα σε μια ισορροπία, γιατί δεν παίρνει αλλιώς μπροστά. Και πάμε να αρχίσουμε. Το πάω σιγά σιγά. Λοιπόν, έχω να σου πω, βλέπεις ότι είναι σταθερό. Δεν χτυπιέται πάνω κάτω. Επειδή έχει τις βεντούζες, δεν ξέρω. Μία άλλη κοπέλα που το είχε κάνει πήγαινε πάνω κάτω και προβληματικά έλεγα τώρα, αλήθεια είναι ωραία αγορά. Λοιπόν, κάτσε να δεις λίγο πώς μέσα πώς λειτουργεί. Αυτό εδώ πέρα, το ματζαφλάρι, βλέπεις, πάει παντού, παντού, παντού. Το πάει παντού, δηλαδή δεν είναι μόνο σε ένα σταθερό σημείο. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Το πάει πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει. Θα μπορώ να το βάλω και λίγο πιο παραπάνω. Λοιπόν, το έχω βάλει στο 3 τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό όλα πάει λίγο πάνω κάτω. Αλλά όμως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το πάει παντού όπως βλέπεις, δεν είναι σε σταθερό σημείο. Λοιπόν, η ζύμη μας έχει τελειώσει. Εδώ τώρα γίνεται ένας αχταρμάς, αλλά θα το βγάλουμε, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Κάνε μια ζύμη τέλεια, παιδιά. Είμαι έτοιμη να τη φάω. Θα δοκιμάσω, δεν έχει αυγό ομό για να πάθω κάτι. Λοιπόν, θα το βγάλω και πάμε να κάνουμε το μελομακάρονο. Πια και τη χρόνο, παιδιά, εντάξει, η ζύμη δεν υπάρχει. Έχω φάει ήδη 3 μελομακάρονα, έτσι να ξέρεις. Λοιπόν, το πρώτο μας ταψάκι είναι έτοιμο για φούρνο. Τα άλλα, επειδή μου έχει μείνει και άλλη ζύμη, θα τα κάνω μπουκίτσες. Καταλαβαίνεις ότι αυτά θα πάνε μαρούλι, έτσι. Και πάμε τώρα να τα σιροπιάσουμε. Όσο πιο πολύ λέει τα αφήνεις, τόσο καλύτερα. Εμένα γίνανε πάλι μεγάλα. Εμένα κάθε χρόνο γίνονται έτσι σε αυτό το μέγεθος. Φυσικά και δεν μας χαλάει καθόλου. Τέλεια και του χρόνου να είμαστε καλά. Με υγεία και αγάπη και χαρά. Εντάξει, μόνη της, το ζω εγώ.
σας ξανά, λοιπόν, καινούργια σήμερα μέρα. Εδώ πέρα έχω γυρίσει από τον καφέ μου με τις μαμάδες. Κοίτα εδώ, καινούριο και άλλο χριστουγεννιάτικο ποτηράκι. Πίνει το καφεδάκι το μαράκι. Λοιπόν, συνεχίζει το καφεδάκι το μαράκι. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι να τώρα έχω φτιάξει και εδώ πέρα το χώρο μου. Τώρα θα σου δείξω, γιατί αυτή τη βδομάδα που τελείωσα το project, κοίταξα να βάλω κάποια ραντεβού με ημιμόνυμα και ό,τι προκύψει. Έβαλα εδώ πέρα και την χριστουγεννιάτικη πινελιά σε αυτό το χώρο, άλλαξα τις πετετούλες μου, τα γυάλεσα, είμαι έτοιμη γιατί σήμερα περιμένω 2 ραντεβού απανωτά, οπότε το φτιάξα λίγο. Εδώ είναι και οι καρτούλες μου που έχω φτιάξει, από τη μία μεριά είναι τα νύχια και από την άλλη μεριά είναι για το μακιγιάζ, οι υπηρεσίες του μακιγιάζ που προσφέρω. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το vlog. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πότε θα τα πούμε, γιατί νομίζω μεσολαβεί άλλη μία εβδομάδα για το 2023. Πραγματικά, δεν ξέρω, ίσως να σου κάνω έτσι ένα... Δεν ξέρω όμως, μην δεσμευτούμε. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να σου πω είναι καλές γιορτές, να περάσεις τα πιο όμορφα Χριστούγεννα φέτος, εσύ και η οικογένειά σου, και δεν ξέρω πραγματικά με ποιους θα είσαι και τι θα κάνεις πραγματικά. Σου εύχομαι από καρδιάς να περάσεις τέλεια, να περάσεις όμορφα. Μην ξεχνάτε προφανώς να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε και στο Instagram. Και φυσικά μην ξεχνάτε τα like και να πατάτε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε η Μπέλα Μέρη ανεβάζει βίντεο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και να περάσεις τέλεια. Γεια! Yeah!